Αυτή είναι η καθημερινότητα που βιώνει ένα παιδί σαν επεργείο Καροτσάκη στον Άγιο Νικόλαο, με τον πατέρα του απεγνωσμένο να ψάχνει ένα σπίτι με ισόγειο ώστε να μην υπάρχουν σκάλες. Άρμπεν, εδώ, αυτή είναι η οδύσσια που κάθε μέρα περνάτε. Το αμαξάκι να πρέπει να μπει μέσα και μετά ο μικρός να σηκωθεί στην αγκαλιά για να δει τις σκάλες και να πάει πάνω στο σπίτι, έτσι. Ναι. Καθόλου εύκολη η διαδικασία και όταν μιλάμε για ένα αγόρι το οποίο είναι έφηβος, με το βάρος του να είναι δεδομένο. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, με την οικογένεια απλά να ψάχνει ένα σπίτι στον Άγιο Νικόλαο ισόγειο. Άρπεν, για μία φορά ακόμα βρισκόμαστε στην επικαιρότητα γιατί δεν έχει γίνει το αυτονόητο. Δεν έχει βρεθεί ένα σπίτι για τον Ογκίτο, ο οποίος θα πάει τώρα Δευτέρα Γυμνασίου και ο οποίος έχει ένα κινητικό πρόβλημα που χρειάζεται αμαξίδιο για να μετακινηθεί. Εσύ αυτό που ζητάς εδώ και αρκετούς μήνες από το τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου είναι να βρεθεί ένα σπίτι ισόγειο και να πούμε ότι αυτή η έκκληση γίνεται χωρίς να ζητάς κάτι σαν δωρεά. Θες να πληρώνεις το νίκιο κανονικά, τα έξοδα του παιδιού κανονικά, απλά θες ένα σπίτι που να σε διευκολύνει, διότι αυτή η καθημερινότητά σου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με τις μπάρες, τις ράμπες και τα σκαλιά που πηγαίνετε σπίτι. Για πες μας τι εξέλιξη μπορεί να υπάρξει, τι ακριβώς θέλεις. Θέλω σαν ένα, οικογένεια. Σαν οικογένεια θέλω ένα σπίτι να είναι διάρρη, δηλαδή δύο δεκάμπες να έχει, να είναι εισόδιο. Ή ασεσέρ, αλλά ασεσέρ είναι λίγο δύσκολο, αλλά με εισόδιο υπάρχει, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν με νοιάζει τη τιμή, πώς θα κάνει, πώς θα το κάνει. Δεν ψάχνω τώρα τιμή, τιμή ξέρουν αυτοί που το έχουν το σπίτι. Ωραία. Και απλά θέλω, γιατί τώρα δεν μπορώ άλλο, γιατί έχει φτάσει 6 χρόνια, τώρα κάνω το γερανό. 6 χρόνια. 6 χρόνια είναι, το παιδί είναι έχει μεγαλώσει, είναι μεγάλο. Είναι έφηβος, θα πάει τώρα Δευτέρα Γυμνασίου, οπότε είναι ψηλό παλικάρι, γερό παλικάρι, απλά έχει μια δυναμία στην κίνησή του και χρειάζεται μεταφορά και ένα πυρικό καροτσάκι. Ναι, δεν να πάμε θάλασσα, μπορούμε να πάμε ούτε θάλασσα, ούτε θες, ούτε στο ιατρό, ούτε πώς θες μπορούμε να πάμε. Οπότε για μια φορά ακόμα η οικογένεια ζητάει το αυτονόητο. Ένα σπίτι που να είναι ισόγειο ή ένα σπίτι που να υπάρχει ασανσέρ στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου όσο επιτοπίζουν. Γιατί μέσα στην πόλη, μέσα στην Άγιο, μέσα στην Άγιο. Ώστε να μπορεί και ο παιδί να πηγαίνει σχολείο. Μόνο έξω όχι. Εν τω μεταξύ έχουμε δει και οι συμμαθητές του έχουν κάνει πρωτοβουλίες για να βρεθεί σπίτι και προσπάθειες και ακόμα δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Δεν έχουμε ακόμα σταθεί και τώρα τελευταία έχουμε πέσει και ψωπικά. Δηλαδή θέλω να το βγάλω έξω, μπορεί να το βγάλεις 2 λεπτά. Θέλει να κάνεις να πας στο γιατρό, στο δόντι, τρία γιατρό, θα πάει στο μάτι, ξέρω εγώ. Πώς θα το βγάλω, μπορεί να πεις. Αυτό μπορεί να θέλει να το βγάλεις 3-4 φορές την ημέρα. Μπορώ εγώ 3-4 φορές να μην έχει πιάσει πλάτη, μέση μου, όλα. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή φτάνει, μέχρι εδώ. Δεν φτάνει. Οπότε για μία φορά ακόμα να το ξαναπούμε, ζητάμε ένα σπίτι στο οποίο να είναι ή ισόγειο ή με ασανσέρ για να μπορεί να μετακινείται ο γιος σου που θα πάει τώρα Δευτέρα Γυμνασίου. Ναι, να είναι μια συνεργασία, μια συνεργασία αυτά, γιατί απογοητεύουν αυτά. Ναι, και να επαναλάβουμε ότι δεν θέλεις χάρισμα ή παραχώρηση. Αναλαμβάνεις να πληρώνεις το ενίκιο κανονικά και τα εξοδά του κάθε μήνα. Πώς σας κάνω το ίδιο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τη φορά αυτή να σταθούμε πιο τυχεροί και να βρεθεί κάποιο σπίτι για να σας φιλοξενήσει σαν οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.